Πάμε να συζητήσουμε για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Διευθύντρια της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Πολιετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, Ανθή Φιλιππίδου. Κυρίως πώς επωφελείται η χώρα μας, κυρία Φιλιππίδου, διότι γίνονται πάρα πολλά έργα, εγκαινιάζονται κορδέλες κλπ. Και μας λένε και για πολιτική του κράτους μας. Όλα αυτά τα εκατομμύρια όμως, αν δεν κάνω λάθος από εσάς, είναι 2,5 από το 2014. Από το 2004 ακριβώς, ναι. Από το 2004, από την ένταξη μας δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Η Κύπρος όντως έχει επωφεληθεί πέραν από τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό όσον αφορά την κοινοτική, να θέλετε, δηλαδή την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τις χώρες κράτη-μέλη. Θα ήθελα όμως πρώτα έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι και μια ονομασία. Απλά να πούμε δισεκατομμύρια, συνοχή. Γιατί είπατε εκατομμύρια, είναι πολύ ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι όντως μεγάλη διαφορά. Είναι πέραν των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η πολιτική συνοχή είναι η πολιτική που στην ουσία βοηθά όλες τις περιφέρειες και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθούν και να αυξήσουν την απασχόλησή τους. Ναι. Και αυτή η πολιτική βοηθά ιδιαίτερα αυτές τις χώρες και αυτές τις περιφέρειες οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι η πολιτική η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη. Είναι η πολιτική για τη σύγκληση. Ναι. Είναι η πολιτική η οποία καταλαμβάνει πέραν του 1/3 του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μας με περίπου 380 δις. Είναι η πολιτική, όπως είπετε, που κρύβεται πίσω από εκατοντάδες δισεκατομμύρια έργα σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες ναι. τις Τώρα, κυρία Φιλιππίδου, επειδή πολλοί ένωσης. Λένε ότι παίρνουμε από την Ευρώπη, αλλά δίνουμε και εμείς τον οβολό μας κλπ. Αυτό που με ενδιαφέρει στα δικά σας ταμεία, διότι είναι μέσα από διάφορα ταμεία η πολιτική συνοχή έτσι, που φτάνει και στην χώρα μας, δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτα, είναι πολύ διαφορετικό το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Είναι πρόσθετα αυτά τα 1,2 δις που θα έχουμε να παίρνουμε. Και το άλλο, επειδή συζητήσαμε και για την Πλατεία Ελευθερίας και για διάφορα άλλα έργα, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουν γίνει μέσα από αυτά τα ταμεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Συνοχής. Δεν γίνονται έτσι και δεν παίρνουμε τα λεφτά, κυρία Φιλιππίδου, χωρίς κριτήρια και δεσμεύσεις για το πώς πρέπει να γίνει ένα δρόμος, για να είναι βιώσιμος. Ας πούμε, όταν λέμε η Μακαρίου, θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένη η ρύθμιση. Σωστά, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν υπήρχαν περιπτώσεις που πήρατε πίσω και λεφτά που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση από κακούς χειρισμούς. Μέχρι στιγμής η Κύπρος έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Mm-hmm. Τόσο όσον αφορά την απορρόφηση, την πλήρη απορρόφηση των ταμείων της πολιτικής συνοχής, αλλά και μάλιστα αυτό που ακούγεται συχνά τα error rates, δηλαδή τις παρατυπίες ή κάποια άλλα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν σε όλους τους ελέγχους, γιατί οι ελέγχοι που γίνονται ειδικά για τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Απλά επιτρέψτε μου, ακριβώς επειδή είπετε ότι είναι όντως δηλαδή κάποια λεφτά τα οποία δίνονται στις χώρες κράτη-μέλη και δεν δίνεται απλά ένα ποσό. Mm-hmm. Δηλαδή ένα ποσό το οποίο μας έχει δοθεί για την ετία 21-27 της τάξης του 1,8 δις. Έχουμε πάρει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έναν δις και από εκεί και πέρα η Κύπρος έχει προσθέσει ακόμα 800 εκατομμύρια. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά συγχρηματοδοτούνται. Οπότε έχει και τον οβολό της το κράτος, γιατί υπάρχει και η κυριότητα mm-hmm. σε αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι επιμερισμένη η ευθύνη. Οπότε ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουμε λάβει από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και πάνω στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχουμε ακόμη προσθέσει 800 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους. Και πώς τα πήραμε αυτά τα λεφτά? Ο χρηματοδοτικός φάκελος της πολιτικής συνοχής, όπως πολύ καλά είπετε, δεν είναι κάτι το οποίο δίνεται εύκολα. Πρέπει να περάσουμε κάτω από πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των συζητήσεων και μάλιστα σε συζητήσεων σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, σε συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μάλιστα στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έκλεισε μάλλον μετά από 4 ολόκληρες μέρες εκεί, με πάρα πολλές σκληρές διαπραγματεύσεις, με μια σωστή στρατηγική όμως που είχε η Κύπρος και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατάφερε ακριβώς να αυξήσει το χρηματοδοτικό φάκελο της Κύπρου για την πολιτική συνοχή κατά 30%, ακριβώς γιατί λάβαν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της Κύπρου, που είναι ο νησιώτικος μας χαρακτήρας, είναι η απόστασή μας που έχουμε από το οικονομικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ενεργειακή απομόνωση. Οπότε υπάρχει και ένας συγκεκριμένος τρόπος mm-hmm. κατανομής του φακέλου πριν να αρχίσουμε
την διαχείριση, όπως πολύ καλά είπετε, η οποία και εκείνη πάλι με τη σειρά της έχει άλλο τόσο μεγάλο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτά τα λεφτά δίνονται και οι χώρες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά το δοκού. Υπάρχει ένα συνεχίδιο. Δίνονται κεντρικά, κυρία Φιλιππίδου, μπορεί να είναι η αρχή που αναλαμβάνει ένα έργο, να είναι ο Δήμος, να είναι ένας ημικρατικός κλπ. Να σας πω κάτι. Σε αυτά τα προγράμματα, ακριβώς επειδή υπάρχει μία αυτονομία, δεν είναι κεντρικά, δεν διαχειρίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο συστήνονται σε κάθε κράτος μέλος οι αρμόδιες, αν θέλετε, διαχειριστικές αρχές. Και στη δική μας την περίπτωση, είναι η διαχειριστική αρχή που διαχειρίζεται το φάκελο της πολιτικής συνοχής, είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Nice. Από εκεί και πέρα δημιουργείται φυσικά ένα εσωτερικό δίκτυο με συνεργάτες στα Υπουργεία και σε άλλες δημόσιες αρχές για τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων. Οπότε αυτό το θεσμικό πλαίσιο μας επιβάλλει να ετοιμάσουμε έναν επενδυτικό πλάνο, έναν πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Καταρχάς, υπάρχει μια μεγάλη θεματική συγκέντρωση, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι πολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζονται στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. Οπότε και το επενδυτικό μας πρόγραμμα, με βάση αυτόν το θεσμικό πλαίσιο και το κανονιστικό για αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε και αυτό να εστιαστεί εκεί. Οπότε οι χώρες ετοιμάζουν και πάλι μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτά τα προγράμματα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν επενδυτικό πλάνο. Και πρόσφατα τον Ιούλιο του 2022, με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Επιτρόπου, της Αρμόδιας Επιτρόπου για την Πολιτική Συνοχή, ανακοινώσαμε την επίσημη ενάρξη του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, με την επωνυμία Ασφάλεια 2021-2027, σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας μας, για να ενδεικτικούς τομείς όπου θα διοχετευτούν εκεί συγκεκριμένοι πόροι για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ωραία, κλείνοντας, κυρία Φιλιππίδου, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η αναμένεται να γίνει εγγένεια τέτοιου έργου, ακόμα και υπηρεσίες, ότι τίθεται σε λειτουργία μέσα από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο? Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια που ήδη τρέχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία όντως τώρα ολοκληρώνεται. Νομίζω πρόσφατα είχαμε. Πρόσφατα, εντάξει, πριν ένα χρόνο είχαμε και τα εγγένεια της Πλατείας Ελευθερίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε. Πιο παλιά έργα και ο μεταβιβαστικός. Και στην Πάφο και στη Λάρνακα είδα. Είναι πολλά, κυρία Φιλιππίδου. Είναι πάρα πολλά τα έργα, είναι αλήθεια τα οποία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε, κυρίες και κύριοι.